πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πλέον θεσμοθετείται και αφορά την διασυνοριακή συνεργασία όμορων περιφερειών που αγγίζουν το βουλγάρικο έδαφος και το ελληνικό. Η περιφέρειά μας λοιπόν στην νέα οικονομία και στη νέα γεωγραφία θέλει ότι θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική. Και σήμερα εδώ που έγινε μια διαβούλευση, εξάς προβληματισμός, υπήρχε μαζικότητα, τεράστιο ενδιαφέρον και τέθηκαν και κάποιες προτάσεις, κυρίως στα αιτήματα της ευρύτερης περιοχής του ΣΒΟ, για το που ζητούν προσβασιμότητα προς την θάλασσα και ζητούν λοιπόν δύο νέες χαράξεις. Το ένα είναι από Ξάνθη, Χήνο, Δημάριο, Ρούντοζεν και το άλλο που αφορά την περιοχή του Παρανεστίου. Είμαστε σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και με την πολιτική ηγεσία που είχε συνομιλήσει και εμφανίζει μια κινητικότητα. Υπάρχει πιθανά πρόταση από την κυβέρνηση για ένταξη στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Εμείς αυτό που θέλουμε να μεδεσμευτούμε, να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπόνησης μελέτης όσον αφορά τη βελτίωση του υφισταμένου δρόμου από Χήνο, Σμίνθη, Χήνο, και ίσως και αυτό το κομμάτι να αποτελέσει, αν επιτέλους υπάρξει πολιτική βούληση σε κεντρικό, την πλήρη διασύνδεση λοιπόν και την ικανοποίηση του αιτήματος από την βουλγάρικη πλευρά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα από σύνορα, επιβάλλεται σε διαπεριφερειακό επίπεδο και έτσι λειτουργεί πλέον ολόκληρη η Ευρώπη, να υπάρχουν συγκλίνους απόψεις σε θέματα αναπτυξιακά, να προσδιορίζουμε λοιπόν και να κατηγοριοποιούμε τους αναπτυξιακούς μας στόχους που να έχει αντανάκλαση και πλεόνασμα και πληθώμενη αξία και στις δύο περιοχές, και ένα από τα θέματα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να τα εξαντλήσουμε σε έκφραση διαβούλευσης και να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, είναι τα κοινά τουριστικά πακέτα που να προσελκύνουν όσο μπορούμε περισσότερους πολίτες.